Πάλι στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ, που σίγουρα θα έχουν επισκεφτεί το σπήλαιο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Λίσανδρο Ρίγα, είναι ο πρόεδρος του Θεατροδρομίου Κοζάνης. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Νίκος Κέφαλος, σκηνοθέτης της παράστασης για τον Αριστοφάνη και τα Κοζανήτικα. Λοιπόν, εσείς τώρα είστε και συνηθισμένοι αυτόν τον καιρό να προετοιμάζεστε για το καρναβάλι σας. Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς, αλλά οι προετοιμασίες από τώρα άρχισαν, σκέψεις. Έχουν ξεκινήσει. Σκέψεις, προετοιμασίες, ζυμώσεις. Το θέατρο έχει μια σχέση. Και το καρναβάλι σας είναι και αριστοφανικό, γι' αυτό το είπα. Είναι ακριβώς γι' αυτό και η Λυσιστράτη που ανεβάσαμε τώρα το Αριστοφάνη έχει δέσει πάρα πολύ με τον αριστοφανικό λόγο. Ο λόγος του Αριστοφάνη δέθηκε με το κοζανήτικο ιδίωμα, αλλά και την πολιακή διάλεκτο και ήταν μια σκέψη η οποία πραγματικά άρεσε στον κόσμο από τις 4 Νοεμβρίου που ξεκινήσαμε τις παραστάσεις μέχρι σήμερα. Η αίθουσα γεμίζει καθημερινά και πιστεύω ότι θα γεμίζει μέχρι τις 19 Νοεμβρίου. Δηλαδή, πώς προέκυψε. Εμείς τώρα εδώ έχουμε και αρκετούς συναδέλφους και στο κοντρόλ που είναι από την Κοζάνη, έτσι, οι συμπατριώτες σας. Αυτή η τοπική κοζανήτικη διάλεκτος που λέμε, τι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει. Και πώς αποφασίσατε να το συνδυάσετε. Είναι γεγονός ότι η Κοζάνη είναι μια πόλη που έχει μια μεγάλη παράδοση στο ιδιωματικό θέατρο, δηλαδή σε θέατρο το οποίο ανεβαίνει στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα της πόλης. Και βεβαίως εκείνο που είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η Κοζάνη είναι και μια πόλη όπου έχουμε πάρα πολύ πλούσια συγγραφή έργων στο τοπικό ιδίωμα. Το κοζανήτικο ιδίωμα ανήκει στα βόρεια ιδιώματα της ελληνικής γλώσσας. Και βεβαίως εκτός από την παραγωγή έργων, πολλές φορές έχουμε και διασκευές γνωστών έργων ή μεταφράσεις, όπως στη δική μας περίπτωση, έργων στο τοπικό ιδίωμα. Το Θεατροδρόμιο λοιπόν ως οργανισμός από τον Μάρτιο φέτος που διεύρυνε το διοικητικό του συμβούλιο και επικαιροποίησε το καταστατικό του έθεσε καινούριους στόχους. Ένας από αυτούς ήταν να μπορέσουμε να διαδώσουμε και να, κάνουμε πιο γνωστό στον ευρύτερο κοινό θέατρο στο κοζανήτικο ιδίωμα, γιατί είναι γεγονός ότι ως θεατρική παραγωγή ήταν λίγο για εσωτερική κατανάλωση και μάλιστα μέσα στα πλαίσια της ίδιας της πόλης, ούτε καν του νομού. Εσωτερική κατανάλωση μένα, αλλά με μεγάλη ανταπόκριση δε. Μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί για σας η ιστορία, η παράδοση είναι αδιαπραγμάτευτα. Αδιαπραγμάτευτες αξίες. Το γνωρίζουμε δηλαδή αυτό στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στην Κοζάνη είναι οι αξίες, η παράδοση. Και κουλτούρα είναι, δεν διαπραγματεύονται. Είναι γεγονός το ότι κάθε χρονιά και παράλληλα με τις αποκράτικες εκδηλώσεις το να έχεις 2 με 3 παραγωγές στο κοζανήτικο ιδίωμα και να γεμίζουν οι αίθουσες, αυτό δείχνει κάτι. Αυτό από τη δεκαετία του 80 που ξεκίνησε το θεατρό με αυτή την ιστορία και τώρα για δεκαετίες συνεχίζεται, δείχνει ότι πραγματικά αυτές οι παραστάσεις με την ηθογραφία που φέρνουν, με τις μνήμες που ανακοινούν, με όλα αυτά που ζωντανεύουν στη σκηνή, είναι για τους θεατές πραγματικά 2 ώρες αξέχαστες. Αυτό φέτος νομίζουμε ότι κάναμε μια κίνηση να απεγκλωβίσουμε το κοζανήτικο, το ιδιωματικό θέατρο από την κοζανήτικη αποκριά και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό είναι επιτυχημένο. Επιλέξατε συγκεκριμένα κείμενα ή είναι συνδυαστικά, δηλαδή είναι ένα κείμενο ή είναι συνδυαστικά πολλές ιστορίες, το Αριστοφάνη. Όχι, όχι. Η συγκεκριμένη παράσταση, την ονομάζουμε εμείς Λυσιστράτη Ταριστουφάν, προκειμένου να φαίνεται ότι είναι στο κοζανήτικο ιδίωμα, ωστόσο μιλάμε για την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Και να πω για ακόμη μια φορά ότι πρόκειται για μια μετάφραση στο κοζανήτικο ιδίωμα. Άλλωστε σήμερα, στις μέρες μας, κανείς δεν παίζει τον Αριστοφάνη στον πρωτότυπο κείμενο. Και όλοι τον παίζουν μεταφρασμένο. Έχουμε δει εκδοχές, εκατομμύρια εκδοχές. Στα σχολεία τα παιδιά, εσείς, δηλαδή την παράδοση τα παιδιά πώς την κρατούν. Γιατί τώρα μέσα στην πόλη, εντάξει. Ξέρεις πόσους λόγους έχει και η Κοζάνη. Έχει καιρό να έρθω στην Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι μια πόλη η οποία αγαπά και γι' αυτό διατήρησε το τοπικό της γλωσσικό ιδίωμα. Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης είναι ένα ιδίωμα ζωντανό, μιλιέται. Το ακούει κανείς στους δρόμους. Και στα μικρά παιδάκια. Νομίζω ναι, γιατί όταν κάτι μιλιέται μέσα στο σπίτι, μεταδίδεται και στα παιδιά. Βεβαίως,
Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται. Ωστόσο, οι Κοζανίτες αγαπούν πάρα πολύ τη γλώσσα τους. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε και μια σπουδαία έκδοση, πρέπει να την αναφέρω, το λεγόμενο Κοζανιτολόγιο. Ήταν μια τρίτομη έκδοση που επιμελήθηκε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και ουσιαστικά αποτελεί ένα λεξικό του τοπικού ιδιώματος. Εγώ πιάνομαι λίγο από τη φράση που είπατε ότι επιχειρήσατε και θελήσατε να απεγκλωβίσετε τη συγκεκριμένη παράσταση από το κοζανίτικο, από την κοζανίτικη αποκριά και τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Αυτό το είπατε για καλό ή για κακό, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Και εγώ, επειδή δεν είμαι κοζανίτης, είμαι επισκέπτης της Κοζάνης και τουρίστας. Το είπαμε για καλό. Το είπατε για καλό, εντάξει. Λίγο με ξένησε, προσπαθούσα να διαπιστώσω αν το είπατε για καλό. Το είπαμε για καλό, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια αυτή η παράσταση. Έτσι, υπάρχει λοιπόν και μια συνέχεια. Ακριβώς. Έχουμε σκεφτεί, έχουμε προγραμματίσει, οργανώνουμε και μια ημερίδα για το ιδιωματικό θέατρο. Που θα γίνει αρχές Μαρτίου, στις 17 Μαρτίου του 2018, όπου θέλουμε εκεί να συνυπάρχουν θίαση από όλη την Ελλάδα μαζί μας και ακαδημαϊκοί. Και να μιλήσουμε για το ιδιωματικό θέατρο. Τώρα που είπατε αυτό για το ιδιωματικό θέατρο, σε ποιες άλλες περιοχές είναι πολύ έντονο το στοιχείο αυτό του ιδιωματισμού, στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Στην Δυτική Μακεδονία δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει στο θεατροδρόμιο, προκειμένου να διοργανωθεί η πρώτη ημερίδα για το ιδιωματικό θέατρο στην Ελλάδα, έχουμε εντοπίσει περιοχές όπως είναι η Μυτιλίνη, η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κάρπαθος. Η ΣΥΜ που σήμερα δυστυχώς περνάει δύσκολες ώρες, η Ρόδος και με όλους αυτούς τους θειάσους που κάποιοι από αυτούς είναι επαγγελματικοί, κάποιοι είναι ερασιτεχνικοί, θα διοργανώσουμε στις 17 Μαρτίου την πρώτη μας ημερίδα και στην οποία θα διερευνηθεί και η δυνατότητα να σχηματιστεί και ένα πανελλαδικό όργανο των θειάσεων οι οποίοι ασχολούνται με το ιδιωματικό θέατρο. Με να πολλές... διοργανώσετε και ένα φεστιβάλ. Ντοπιολαλιές δηλαδή, έτσι. Και στη συνέχεια, και αν τα καταφέρουμε, το 2019 να οργανώσουμε και ένα φεστιβάλ. Πάντως η Κοζάνη γενικά έχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Αγαπά πολύ τις τέχνες και τα γράμματα. Μην ξεχνάμε ότι ιστορικά αποτελούσε και φάρο του ελληνισμού. Και σε λίγο έτσι, καιρό, Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Σε 2-3 μήνες εγκαινιάζεται και η νέα βιβλιοθήκη, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου είναι πραγματικά ένας πολύ όμορφος χώρος και αξίζει και με αυτό να και βεβαίως η ιστορία της βιβλιοθήκης. Το ένδοξο σχολείο Τσοτιλίου, επίσης. Το οικοτροφείο, όπου εκεί μεγάλωσαν γενιές. Γενιές γενναιών. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι γενικότερα η περιοχή. Έχει έναν πολιτισμό που. Μια πηγή έμπνευση πολιτισμού, παράδοσης και κουλτούρας. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή επιτυχία στη συνέχεια των παραστάσεων. Έτσι, γιατί έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή και έπεται συνέχεια και θα τα πούμε.